Άρα λοιπόν είναι το μεγάλο μας μπαζάρ, το Πασχαλινό. Κάθε χρόνο κάνουμε δύο μεγάλα, γιατί τα έσοδά μας είναι μόνο από αυτά τα μπαζάρ, από αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε. Ένα τα Χριστούγεννα και αυτό είναι το Πασχαλινό μας, όπου οι φίλοι και οι οποίοι μας γνωρίζουν και άλλοι έχουμε ανοιχτεί αρκετά στην κοινωνία ώστε να μας γνωρίσουν ακόμα περισσότεροι, έρχονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτό το εθελοντικό μας έργο. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω, καθώς επίσης και εσάς που έρχεστε κάθε φορά που σας προσκαλούμε και στηρίζετε το έργο μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, την κυρία Αγγέλου Θόμη, η οποία θα σας πει και αυτή κάποια λόγια για το σημερινό μας το μπαζάρ. Γεια σας και από μένα, καλώς ήρθατε. Για μας, όπως είπε και η πρόεδρος, σαν σωματείο, οι πηγές εσόδων είναι αυτά τα δύο μπαζάρ. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του κόσμου. Η σημερινή δηλαδή η εκδήλωση δεν είναι μέσα στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, προσωπικής ανάπτυξης ή ζωής στη φύση. Ζητούμε από τον κόσμο τη στήριξη, αυτή τη φορά από την κοινωνία της Καβάλας. Έχουμε τα καθιερωμένα χειροποίητα δώρα μας, τα οποία τα ετοιμάζουμε όλο τον χρόνο για σήμερα και γι' αυτό έρχονται οι φίλες και οι φίλοι, τα γνωρίζουν. Οτιδήποτε δηλαδή θα κληρωθεί στη λαχιοφόρο αγορά είναι όλο φτιαγμένο από το μηδέν από εμάς και γι' αυτό θέλουμε πραγματικά τον κόσμο να στηρίξει όλο αυτό το έργο. Επίσης έχουμε την καινοτομία ότι τα εδέσματα είναι και αυτά χειροποίητα, δηλαδή μαζί με τον καφέ η φίλη θα έχει ή ο φίλος θα έχει το έδεσμά του. Σήμερα έχουμε όλα και τα στελέχη μας, είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, καλωσορίζουμε την Άνοιξη και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου για να μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικό εθελετικό έργο. Ναι, έχουμε 4 κλάδους που πιάνουν όλο το φάσμα των ηλικιών μέχρι το Λύκειο και από εκεί και πέρα όλοι είναι ανοιχτοί. Άλλωστε, εμείς λέμε ότι στον οδηγισμό, μέχρι όσο βαστάει η καρδιά σου και το σώμα σου, είμαστε ανοιχτοί. Μπορούν να προσφέρουν τις εθελοντικές τους εργασίες. Υπάρχουν, φανταστείτε, άτομα που αποτελούν την ομάδα συνεργασίας, όπου μπορώ να σας πω φτάνουν 70 και. Ναι. Και δεν έχουν είμαστε ανοιχτοί ακόμα. Λοιπόν σε όλους. Ναι, δεν έχουν κουραστεί και συνεχίζουν να προσφέρουν. Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής. Οπότε όταν το ξεκινάς από μικρός, μέχρι τα βαθιά γαλάματα θέλεις να προσφέρεις.